το δασικό χωριό Ερήμαθο εδώ στην Σταυρούπολη της Ξάνθης μοιάζει να είναι βγαλμένο από τις αφηγήσεις και τα παραμύθια που ακούγαμε από τους παππούδες μας. Μοιάζει σαν να έχουν γεννηθεί εδώ οι νεράιδες και τα ξωτικά. Είμαι ο Βασίλης Αδαμίδης και ξεκινάει τώρα το Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα. Πολλοί θεωρούν την οροσειρά της Ροδόπης σαν το θεαματικότερο από άποψη χρωματικής ποικιλίας ελληνικό βουνό. Εδώ συναντά κανείς διάφορα αϊθαλή, κονοφόρα, φιλοβόλα δέντρα και μάλιστα υπάρχουν και τα είδη, αυτά που συναντάμε μόνο στις πιο ψυχρές περιοχές της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Σκανδιναβίας, όπως είναι η Σιμίδα. Μέσα σε αυτό το πραγματικά πανέμορφο τοπίο βρίσκεται το δασικό χωριό εδώ στη Σταυρούπολη της Ξάνθης. Το δασικό χωριό αποτελείται από 12 οικίσκους ξύλινους με κερμοσκεπή, οι οποίοι είναι αυτοεξυπηρετούμενοι. Για έλατε μαζί μου να πάμε να δούμε έναν. Γιατί δημιουργήθηκε το δασικό χωριό? Μα για να μας φέρει πιο κοντά στην φύση. Να φέρει πιο κοντά μικρούς και μεγάλους. Προσέξτε με όμως. Χωρίς να ξοδέψετε μία περιουσία. Thank you.
Λοιπόν, το υψόμετρο εδώ στην οροσειρά της Ροδόπης είναι 1350 μέτρα, παρακαλώ. Και αν έρθετε εδώ, κυρίως το Σαββατοκύριακο, σας περιμένει ένας πολύ ωραίος χώρος και για να φάτε, κυρίως κρεατικά βεβαίως, αλλά και να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Στην υγεία σας! Κατηφορίζοντας από το δασικό χωριό προς τη Σταυρούπολη, κάναμε μια στάση η οποία θυμίζει Χριστούγεννα. Αυτά τα ριάκια όλα κατευθύνονται φυσικά προς τον ποταμό Νέστο. Κατεβαίνοντας την οροσειρά της Ροδόπης, συναντούμε το γραφικό χωριό Σταυρούπολη. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Μέχρι το 1920 ήταν γνωστό σαν Γενή Κιόη. Έλατε να κάνουμε μια βολτίτσα. Η Σταυρούπολη βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 130 μέτρα και είναι πολύ δίπλα στις όχθες του ποταμού Νέστο. Ήταν μια πλούσια περιοχή κάποτε, μιας και εδώ καλλιεργούταν μεγάλες εκτάσεις καπνού. Βεβαίως, να φανταστείτε ότι από το 1970 και μετά σταμάτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου η καλλιέργεια του καπνού. Προπολεμικά, από το 1938, αν θυμάμαι καλά, εκεί στο Μεσοπόλεμο, η παραγωγή του καπνού καταλάβανε έκταση 900.000 στρέμματα, παρακαλώ. Η ετήσια παραγωγή ήταν 60.000 τόνοι.
Λοιπόν, όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας, το λιθόστρωτο, τα λιθόστρωτα δρομάκια δικαιολογούν τον τίτλο του παραδοσιακού οικισμού. Και εδώ βλέπουμε ακόμη ένα στοιχείο της αρχιτεκτονικής της εποχής εκείνης. Αυτά τα μπαλκόνια, τα κλειστά, κλειστού τύπου, λέγονται σαχνισιά παρακαλώ, και όπως βλέπουμε εδώ βασίζονται σε καμπυλωτά καλούπια. Έτσι συνηθίζανε τότε να φτιάχνουν τα σπίτια εκείνης της εποχής. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ακόμη ένα κτίριο της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Ξάνθης. Έχει μια ιστορία αυτό το κτίριο. Να πούμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης το 1922 και μετά, όταν υπογράφτηκε, δεν είχαμε μόνο ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, αλλά και μεταξύ Βουλγάρων. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έφυγαν τουλάχιστον 30.000 Βούλγαροι από την Ελλάδα για να εγκατασταθούν στην σημερινή Βουλγαρία. Αυτό λοιπόν το οίκημα εδώ, το παλιό, το είχε ένας προύχοντας Βούλγαρος, ο οποίος είχε πάρα πολλές εκτάσεις εδώ στην περιοχή. Φεύγοντας λοιπόν ο Βούλγαρος από εδώ, εκεί στη συνθήκη της Λοζάνης και μετά το 1922, το κτίριο αυτό το πήρε ένας ιερέας, ο οποίος ήταν ο παππούς της οικογένειας της συγκεκριμένης. Και το βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή διατηρείται σε αυτή την κατάσταση. Εδώ στην Σταυρούπολη υπάρχει ένα αξιόλογο λαογραφικό μουσείο, το οποίο στεγάζεται στην άλλοτε εφορία καπνού. Για πάμε μέσα να το δούμε. Γεια σου, Βασίλη. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στην Ξάνθη, καλώς ήρθατε στη Σταυρούπολη, καλώς ήρθατε στο Λαογραφικό Μουσείο. Είμαι ο Βασίλης Καραμπατζάκης, γιος του ιδιοκτήτη, και θα σας κάνω μια ξανάγηση. Βρισκόμαστε στο κτίριο της εφορίας καπνού. Ήταν ένα κτίριο το οποίο λειτουργούσε μέχρι στα μέσα της δεκαετίας του 80, και μετά από μια ανασκευή που έγινε, μεταφέραμε εδώ την έκθεση αυτήν εδώ του Λαογραφικού Μουσείου, που βρισκόταν στο καφενείο του χωριού. Η συλλογή αυτή άρχισε να την μαζεύει ο πατέρας μου από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Διάφορα πράγματα τα οποία έπεφταν στα χέρια του και ήταν όμορφα και είχαν μια ιστορία να πούν, άρχισε να τα συλλέγει αυτά εδώ. Κάποια στιγμή άρχισε να τα εκθέτει στο καφενείο του χωριού. Το πρώτο μουσείο ήταν ένα μικρός χώρος, ο οποίος στεγαζόταν στο ισόγειο χώρο της Δημαρχίας, αλλά ήταν ασφικτικά μικρός. Και όταν έγινε η ανακαίνιση αυτού του κτιρίου, μας παραχώρησε ο Δήμος τότε Σταυρούπολης το πρώτο όροφο του κτιρίου αυτού εδώ, όπου εκθέτουμε τα δικά μας εκθέματα.
θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εκθέματα ξεκινούν από τις αρχές του 19ου αιώνα και συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα του 20ου. Υπήρχαν δηλαδή μέχρι και στη δεκαετία του 50 πάρα πολλά εργαλεία και του 60 τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να κάνουν παραγωγή ή να τα χρησιμοποιούν για να κάνουν δουλειά στο σπίτι. Μπαίνοντας λοιπόν στο μουσείο, συναντάμε την αίθουσα που έχει διάφορες παραδοσιακές στολές. Αξιοσημείωτη για την περιοχή μας είναι η στολή Υπομάκη και την οποία τη φορούν ακόμη και τώρα διάφορες γυναίκες ή ιδίως ηλικιωμένοι σε μεγάλες γιορτές τους. Δίπλα ακριβώς από εκεί υπάρχει το επίσημο δωμάτιο του σπιτιού, το λέγαμε υποδοχή. Άνοιγε μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε ονομαστικές εορτές, σε διάφορες εορτές ή κάτι πολύ μεγάλα γεγονότα. Στην είσοδο υπάρχουν διάφορα μηχανήματα, θα έλεγα, όπως είναι γραφομηχανή, αριθμομηχανές, μαγνητόφωνο, τα οποία τα δύο από αυτά, δηλαδή η αριθμομηχανή και η γραφομηχανή, υπήρχαν στην Αγροτική Τράπεζα. Μπορούμε να δούμε λοιπόν διάφορα παπούτσια ή γεμενιά, είναι κάτι δερμάτινα παπούτσια τα οποία τα φορούσαν οι άνθρωποι, διάφορες ζυγαριές, όπως επίσης ράπτομηχανές, τη γωνιά του πατέρα μου, την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε, σκεύη, οικιακά σκεύη, σκεύη από διάφορα καταστήματα και μετά διάφορα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν σε αγρούς. Επίσης μπορούμε να δούμε μια εξέλιξη του φωτός από την ίσκα μέχρι τα φανάρια μπούφους που τα λέγαμε τα λουξ. Στον τοίχο μπορούμε να δούμε κρεμασμένη μια φωτοτυπία μιας διαθήκης του 1879, κάποιος Ματάνης Σταυροπολίτης. Το ιδιαίτερο σημείο της διαθήκης αυτή είναι ότι υπάρχει σφραγίδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την Οθωμανική Αρχή και από την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, αλλά καλλιγραφικά σαν ιδεόγραμμα, γιατί απαγορευόταν να βάζουν οι χριστιανοί υπογραφές. Βάζοντας αυτές τις δύο υπογραφές είχαν ισχύει και στο μουσουλμανικό και στο χριστιανικό τομέα. Τα όπλα που βλέπουμε απέναντι είναι το μεγάλο το καριοφύλι και το σπαθί. Έχουν βρεθεί σε ένα τοίχο εδώ ανάμεσα. Το σπαθί ήταν από κάποιον βασιλιάδη ανθιπολοχαγό από τα πρώτα θύματα των Βαλκανικών πολέμων, αραβωνιασμένος εδώ με κάποια ντόπια. Εφόσον επισκεφτείτε την Ξάνθη και έρθετε στον παραδοσιακό οικισμό της Σταυρούπολης, μην παραμελήσετε να επισκεφτείτε και το μουσείο μας. Θα βρούμε τις ώρες για να σας ξαναγήσουμε. Εάν βρεθείτε στην περιοχή της Ξάνθης, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε και τη Σταυρούπολη. Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, ενώ εσείς μη μου φύγετε γιατί θα δούμε εκπληκτικές εικόνες από το μονοπάτι του Νέστου και το χωριό Τοξότες. Μην ξεχνάτε το site www.metikuzina.gr για όλες μας τις συνταγές, ενώ αν πεινάσατε και θέλετε κάτι γρήγορο και νόστιμο, φτιάξτε μία ομελέτα με αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής της Φάρμας Μπεκιάρη, πιστοποιημένα και ελεγμένα. Ό,τι καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Τα λέμε σε λίγο.
κατηφορίζοντας παράλληλα με τον ποταμό Νέστο, κάναμε μία στάση εδώ στο χωριό Κρομνικό. Τούτος εδώ ο τόπος έχει μεγάλη ιστορία. Μία ιστορία που κρύβει ξεριζωμό, κρύβει πόνο, κρύβει διωγμούς και εξορίες. Κρύβει όμως και ελπίδα, θέληση και πείσμα για τη ζωή. Από πριν το 1920 που κατέφθασαν εδώ οι πρώτοι Έλληνες από τον Πόντο, το χωριό λεγόταν Σαρνίτς. Τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί, και μετά το 1920 κατέφθασαν σε αυτήν εδώ ακριβώς την περιοχή πολλοί Έλληνες του Πόντου από την περιοχή της Αμψούντας, κουβαλώντας βέβαια μαζί τους όλα αυτά που σας είπα λίγο πριν. Αιώνες ζωής ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες. Κι όμως τα κατάφεραν και δημιούργησαν τούτον εδώ τον οικισμό για πάρα πολλά χρόνια και φανταστείτε ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο για να φτάσεις στην πλησιέστερη στάση τρένου ήταν 2 ώρες περπάτημα και με τα ζώα και ήταν άλλες 2 ώρες παρακαλώ περπάτημα μέχρι το κοντινότερο κεφαλοχώρι της Σταυρούπολη. Το χωριό εγκαταλείφθηκε δυστυχώς πρόσφατα σχετικά το 1960, αν θυμάμαι καλά. Αφήνοντας πίσω μας το Κρομνικό, φτάσαμε στην περιοχή Γαλάνη. Αυτά είναι τα τέμπη της Ξάνθης. Εδώ ακριβώς τα νερά του ποταμού Νέστου γυρίζουν παράλληλα με το Θρακικό Πέλαγος, εκεί όπου και καταλήγει, απέναντι ακριβώς από την Θάσο. Εδώ ο τόπος αποπνέει μια αίσθηση χαλαρότητας που συμβαδίζει όμως με την ομορφιά. Για ελάτε μαζί μου. Εδώ υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο πάει παράλληλα με την κήτη του ποταμού. Τα πρώτα 4 χιλιόμετρα είναι εύκολα προσβάσιμα, όμως από εκεί και πέρα εμπλέκονται με τις γραμμές του τρένου και χρειάζεται προσοχή. Το τρένο βεβαίως κάνει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι λένε ότι το μονοπάτι αυτό το κατασκεύασαν οι εργάτες που έφτιαξαν τον σιδηρόδρομο. Είναι μια λογική εξήγηση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πάμε ακριβώς εκεί απέναντι που βλέπετε και περνάει η σιδηροδρομική γραμμή στο τούνελ. Όλη αυτή η περιοχή εδώ πέρα, ο Νέστος δημιουργεί με άνδρους. Να δώσουμε και μία ακόμη πληροφορία όσον αφορά την θερμοκρασία των νερών. Όπως με ενημερώνουν εδώ,
τα νερά έχουν θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι μόλις 8 βαθμών Κελσίου. Σε λίγο θα φτάσουμε στην 30η γαλαρία, παρακαλώ, που περνάει το τρένο. Είναι η 30η γαλαρία από το Παρανέστη της Δράμας μέχρι εδώ τους Τοξότες. Αυτό εδώ είναι το πιο ωραίο κομμάτι της διαδρομής σε αυτό το περίφημο μονοπάτι. Όπως βλέπετε εδώ ο βράχος σχηματίζει μια σκεπή. Να πούμε ότι ο ποταμός Νέστος φιλοξενεί περί τα 300 είδη πουλιών και περίπου 30 είδη αρπακτικών. Η διαδρομή όλου του ποταμού είναι περίπου 243 χιλιόμετρα και ξεκινάει φυσικά από την ρίγα της Βουλγαρίας. Τον Νέστο τον αναφέρει βεβαίως ο μεγάλος μας ιστορικός Ηρόδοτος, ο οποίος μας λέει ότι αποτελούσε το βόρειο όριο εξάπλωσης των λιονταριών στην Ελλάδα. Ο άνω και μέσος ρους του ποταμού ήταν κατά την αρχαιότητα η περιοχή που ζούσαν οι Δίοι, πανάρχιο ελληνικό πελαγικό φύλο που αργότερα ταξινομήθηκε ως θρακικό. Πηγάζει από τα όρη Ρίλα στη Βουλγαρία και φυσικά καταλήγει στο Θρακικό Πέλαγος και σχηματίζει δέλτα με τις λίμνες Βιστονίδα και Ισμαρίδα να αποτελούν μέρος ενός σπάνιου υδροβιότοπου. Το καλοκαίρι ο χώρος μετατρέπεται σε παραλία. Ορδές τουριστών φτάνουν και κολυμπούν στα κρύα νερά του Νέστου. Δεκατέσσερα χιλιόμετρα από την Ξάνθη βρίσκονται οι Τοξότες. Και μην περιμένετε να βρείτε κάποιους τοξοβόλους ή κάποιους τοξότες στο ζώδιο. Έτσι ονομάστηκε το χωριό μετά το 1924, όταν κατέφτασαν εδώ οι πρώτοι πρόσφυγες, κυρίως από την Τραπεζούντα. Ανατολικά στο χωριό εδώ στους Τοξότες υπάρχει ακόμα μουσουλμανική συνοικία.
Και όπως με ενημερώνουν εδώ οι κάτοικοι, εδώ ακριβώς ήταν η παλιά πλατεία του συνοικισμού. Γεια, έλατε. Εδώ σε αυτή τη συνοικία υπάρχει ακόμη το τζαμί το συγκεκριμένο, το οποίο επιχειρήθηκε να καεί δύο φορές. Από το 2004 ήταν η πρώτη και η δεύτερη ήταν το 2009. Από εκείνο το σημείο βέβαια έχει ανακαινιστεί και είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Να δώσουμε 2-3 στοιχεία. Το χωριό επί Τουρκοκρατίας λεγόταν Όξιλαρ και βεβαίως έχουν μείνει κάποιες οικογένειες εδώ μουσουλμάνων. 4-5 οικογένειες έχουν μείνει, δεν έχουν μείνει πολλές. Και βεβαίως αυτό συνέβη γιατί από τη συνθήκη της Λοζάνης έλεγε ότι από τον έστω και επάνω οι κάτοικοι θα μείνουν ως έχουν. Και τώρα έχουν μείνει μόνο 4-5. Εδώ στον μουσουλμανικό οικισμό, στην μουσουλμανική συνοικία, λειτουργούσε σχολείο μέχρι το 1970 και είναι αυτό το εγκατελειμμένο κτίριο που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. Από ό,τι μαθαίνω, αυτό το σχολείο είχε πάνω από 100 παιδιά και την ελληνική γλώσσα την δίδασκε Έλληνας δάσκαλος από την Πελοπόννησο. Είμαι η Βούλη Καρασακαλίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Φυσιολογαντρικού Συλλόγου Τοξωτών Ξάνθης. Σας καλωσορίζουμε στην Ξάνθη, στο όμορφο χωριό μας τους Τοξώτες. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε σήμερα, να μας γνωρίσετε, να πούμε για την ιστορία του τόπου μας. Και θέλω να πω πως εδώ στον πανέμορφο τόπο που βρισκόμαστε, είμαστε στο εκκλησάκι του προφήτη Λία, που ανήκει στο χωριό Γαλάνη. Η ιστορία της ίδρυσης του οικισμού μας μετράει κάποιους αιώνες. Το σύγχρονο της όμως κεφάλαιο ξεκινάει από το 1922, τότε που ήρθαν πρώτοι και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία στον οικισμό Όξιλαρ. Σε αυτό τον οικισμό κατοικούσαν μουσουλμάνοι κάτοικοι. Ζήσανε πολλά χρόνια μαζί, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, και η συνύπαρξη ήταν παραδειγματική και αρμονική. Άλλοι πρόσφυγες το 1922 από την Ανατολική Θράκη εγκαθίστανται γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό και εκεί σιγά σιγά χτίζουν τα πρώτα λιγοστά σπίτια, δημιουργείται ο πρώτος μαχαλάς και αργότερα γύρω στην δεκαετία του 30 αναπτύσσεται η περιοχή.
το 1930, αφού πλέον είχαν αποκατασταθεί σχεδόν, είχαν τα σπίτια τους και βρήκανε σιγά σιγά το ρυθμό τους, άρχισαν να φροντίζουν και για την πνευματικότητά τους και έτσι χτίζεται το πρώτο δημοτικό σχολείο για τους χριστιανούς, χτίζεται η κοινότητα την ίδια χρονιά περίπου εκεί και στα μέσα της δεκαετίας του 1930 χτίζεται ο Ιερός Ναός της Κινήσεως της Θεοτόκου, που είναι και ο πρώτος ναός, ο μοναδικός που υπάρχει στο χωριό μας και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου. Υπήρχε ανάπτυξη. Υπήρχε αλευρόμηλος, υπήρχαν μπακάλικα, υπήρχε τσαγκαράδικο, υπήρχαν φούρνοι, ξενοδοχείο, εστιατόρια. Υπήρχε γιατρός, ο οποίος επειδή την εποχή εκείνη θέριζε η ελονοσία, είχε μία μηχανή και προσέφερε τις υπηρεσίες του στην περιοχή. Επίσης φρόντιζαν και για την πνευματικότητά τους και υπήρχε και μία μαντολινάτα. Το 1935 δηλαδή υπήρχε παιδική μαντολινάτα και μάλιστα λέγεται ότι όταν ο Ιωάννης Μεταξάς το τρένο το οποίο τον μετέφερε έκανε στάση εδώ για να εφοδιασμό στους τοξότες και προφανώς πληροφορήθηκε ότι υπάρχει μαντολινάτα, είπε ότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ένα άλλο δεύτερο κύμα προσφύγων από το 1923 ως το 1924, που η καταγωγή της ήταν Πόντιοι, εγκατασταθήκαν στα χωριά Ήμερα, Κρομνικό, Λιβερά. Η ενασχόλησή τους ήταν με τον καπνό και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Αργότερα, μετά το 1944, όταν άρχισε και ο εμφύλιος πόλεμος, με αφορμή αυτό, αλλά και κυρίως επειδή οι συνθήκες διαβίωσης ήταν αντίξωες, αναγκάστηκαν να φύγουν από τα χωριά τους, να τα εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν κυρίως στους τοξότες. Σήμερα, το χωριό μας απαριθμεί στους 820 κατοίκους περίπου, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε. Είναι καταγόμενοι από την Ανατολική Θράκη, από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Κατοικούν οικογένειες Αρκατσανέων, ελάχιστες βέβαια όμως κατοικούν, επίσης και οικογένειες μουσουλμάνων. Θέλω να πω ότι εμείς όλοι εδώ που κατοικούμε, αγαπάμε τον τόπο μας και αλληλέγγυοι πορευόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκπομπή που είστε σήμερα εδώ και που μας δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από την ταυτότητα του τόπου μας. Και θέλω να πω πως κάνουμε και μία πρόσκληση σε όλους όσους μας βλέπουν τώρα να επισκεφτείτε το όμορφα μέρη μας και νομίζω ότι θα είναι μία όμορφη εμπειρία και θα περάσετε ξέχαστα. Γεμάτο ιστορικές αναμνήσεις στο χωριό Τοξότες, όπως και κάθε γωνιά της χώρας μας. Μη μου φύγετε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η γαστρονομία του τόπου καθώς και υπέροχη ποντιακή χορή. Μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram, ενώ αν θέλετε ψαγμένα γκατζετάκια, θήκη για το κινητό σας τηλέφωνο και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, κάντε μια επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας Phone Club. Θα τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 11. Τα λέμε σε λίγο.
Λοιπόν, ταξιδεύοντας με την κουζίνα χωρίς παραδοσιακά εδέσματα δεν γίνεται. Και μιας και είμαστε σε ένα χωριό το οποίο κατοικούν αρκετοί πόντοι, θα δούμε κυρίως εδέσματα από εκείνη την περιοχή. Πόντοι οι οποίοι κατέθεσαν από πολλά μέρη του πόντου και βεβαίως και από την νότια πλευρά του αλλά και από τη βόρεια, κυρίως όμως από τις πόλεις την Τραπεζούντα, τη Σαμψούντα, την Κερασούντα, την Αργυρούπολη. Έχουμε και από την Ανατολική Θράκη κατοίκους, αλλά και από το Φανάρι παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με την όμορφη κυρία που έχω δίπλα μου, να δούμε ένα-ένα τα φαγητά για να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Γεια σας, το όνομά σας, από πού είστε και τι μας έχετε φτιάξει. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο χωριό μας, το όμορφο χωριό μας. Να είσαι καλά. Με λένε Θεοδώρα Ιδονοπούλου. Γεια σου, Θεοδώρα. Γεια σου. Από πού είσαι, Θεοδώρα μου? Είμαι από Αλεξανδρούπολη, από ένα χωριό που λέγεται Νύψα. Και εδώ πώς βρέθηκες? Εδώ προέκυψε η δουλειά του συζύγου, οπότε... Τον ακολουθήσαμε. Ακολουθήσαμε και όλη η οικογένεια. Ωραία, εδώ. Ωραία. Τι μας έχεις φτιάξει? Έχω φτιάξει περέκ. Το περέκ είναι μια παραδοσιακή ποντιακή συνταγή, έτσι? Ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι με τυρί, μπορείς να τη φτιάξεις με κασέρι, ζαμπόν, αναλόγως. Είναι ένα πολύ καλό πρωινό. Ωραία. Ή απογευματινό. Έτσι. Θοδώρα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πηγαίνεις στα μέρη σου, στον Εύρο. Ευχαριστώ, ναι, ναι, και εσείς. Να είστε καλά, έτσι, γεια σας. Λοιπόν, εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Παναγιωτίδα Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία μου. Από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι από το Σκοπό Καβάλας. Α, καβαλιώτισα είσαι εσύ. Ναι. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Ναι. Πόντια. Πόντια. Πόντια, πόντια και με ένα ονομά. Μαμά μου είναι Σμυρνιά. Α, είναι Σμυρνιά η μαμά, Ο μπαμπάς μου είναι Κωνσταντινοπολίτης. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι μας έχει φτιάξει? Εγώ σας έφτιαξα σαλιγκάρια. Κοχλίους μπουρμπουριστούς έτσι. Με άσπρη τρούφα, παρακαλώ. Α, να φάτε να δοκιμάσετε. Και με άσπρη τρούφα, Βεβαίως. Ξέρεις ότι αυτά τα συνηθίζουν στην Κρήτη, Ναι, η Κρητική είναι πιο πολύ αυτή. Θα τη δοκιμάσουμε, να σας δοκιμάσει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Δημητριάδο Κυριακή είμαι. Γεια σου, Κυριακή. Κομνηνά είμαι. Α, είσαι από τα Κομνηνά εσύ, Μάλιστα, μάλιστα. Και ήρθα εδώ με την ευκαιρία να σας δω κι εγώ και να κάνουμε και. Έτσι, γέννημα θρέμα είσαι. Ναι. Κομνηνά, πόντια. Πόντια, πόντια. Ωραία, ωραία. Τι μας έχεις φτιάξει? Πατατοπιτάκια λέμε. Α, είναι πατατοπιτάκια, Είναι σαν πυροσκή με πατάτα μέσα. Πυροσκία. Α, έτσι. Ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κυριακή μου. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εδώ στην κυρία μας. Εγώ με λέγομαι Αλεξάνδρα Καλπακίδου. Γεια σου, Αλεξάνδρα Καλπακίδου. Δρεμένη από τη Χρυσούπολη ήρθα εδώ. Χρυσούπολη. Πόντια είσαι? Μα, όχι. Α, δεν είσαι πόντια. Τι είσαι? Χιάτισα. Έκανες το χαλβά, Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εδώ στην κυρία μας. Εγώ είμαι από εδώ. Θρακιώτισσα ντόπια, Ντόπια. Α, πολύ ωραία. Τι έκανες? Το παραδοσιακό φαγητό, το στιφάδο που το κάνουμε τα Χριστούγεννα. Α, έκανες στιφάδο εσύ, Μάλιστα. Με τι κρέας όμως? Με χοιρινό. Κανένα λαγό στιφάδο δεν κάνεις. Άμα σου βρει λαγός, κάνεις. Ναι, το ίδιο είναι. Μακάρι να βρούμε. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Άγκου Ελένη. Γεια σου, Λένα. Εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Γέννημα θρέμα. Πόντια. 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 Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω τι μας έκανες? Την ταχυνόσουπα. Ταχυνόσουπα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χειμωνιάτικη σούπα, Ναι, ωραία, ναι. Ωραία. Να την ευχαριστήσει τώρα το χειμώνα που έχει κρύο, Όποιος τους αρέσει. Μπροστά στο τζάκι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Αθανασία Κονδελίδου. Γεια σου, Αθανασία μου. Πόντια φαντάζομαι κι εσύ. Όχι. Όχι. Θρακιώτισσα. Θρακιώτισσα. Πολύ ωραία. Ναι. Να είσαι καλά. Τι μας έχεις κάνει? Το λουλούδι. Το λουλούδι, Τι είναι το λουλούδι? Είναι Αλεξανδρία, Χριστουγεννιάτικο Αλεξανδρία. Α, μάλιστα, το λουλούδι έφερες εσύ, δεν μαγείρεψες. Όχι, όχι, μάλιστα, με την μπέλα. Μάλιστα, έφερες ένα λουλούδι να στολίσεις εδώ το τραπέζι. Φαντάζομαι όμως ότι μαγειρεύεις, έτσι. Είσαι καλή μαγείρισα. Καλή μαγείρισα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία, εδώ στην κυρία μας. Σας, είμαι η Δέσποινα, είμαι τοξωτιανή. Γεια σου, Δέσποινα. Είσαι γέννημα θρέμα εδώ? Από πού είσαι όμως? Καταγωγή. Οι γονείς μας ήρθαν από την Τραπεζούντα. Α, ποντιακής καταγωγής οι γονείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας έχει φτιάξει? Έχω κάνει τα πισία και τα τυροπιτάκια. Πισία και τυροπιτάκια. Ποντιακές συνταγές αυτές, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Θεοδοσία Ευδοξία. Γεια σου, Ευδοξία μου. Ωραίο όνομα, Ευδοξία, σπάνιο. Από πού είσαι, Ευδοξία μου? Από Μονδακιά Θεσσαλονίκης. Και πώς βρέθηκες εδώ? Παντρεμένη εδώ. Α, νύφη ήρθες εδώ, Για πες μου λίγο πώς σε συμπεριφέρονται εδώ. Ωραία. Καλά, έτσι. Ωραία, ωραία. Σίγουρα. Δεν μου λες ψέματα. Όχι, όχι. Στα μάτια με κοιτάς. Ωραία. Τι έκανες, για πες μου. Έκανα το σμυρνέικο αυτό το φαγητό. Α, σμυρνέικο έκανες. Τι είναι αυτό όμως? Αυτό είναι πρασοσέλινο με το χοιρινό. Πρασοσέλινο. Ναι. Α, χοιρινό. Μάλιστα. Έχω τα μελομακάρονα. Έκανες και μελομακάρονα. Ποντιακά τα οτία. Έκανες και οτία, μάλιστα. Να τιμήσουμε και τους πόντιους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Βαβακιά πας καθόλου? Πηγαίνω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ στην κυρία μας.
Το όνομά σας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο χωριό μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Το όνομά μου Καράντα, η Αναστασία. Γεια σου Αναστασία μου. Από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι από τα Κομνηνά. Κομνηνά, εδώ πέρα πάνω το χωριουδάκι, έτσι, πάνω στην οροσυρά της Ροδόπης. Ωραία. Μας έκανες φαγητό? Ναι, σας έκανα τα πυροσκή. Πολύ ωραία. Θα τα δοκιμάσω. Βεβαίως, βεβαίως. Στη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Εγώ και εγώ. Να είσαι καλά. Εδώ στην κυρία μας. Το όνομά σας. Πέρσα. Σπυριδοπούλου Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Εσύ από πού είσαι, Αγγελική μου? Εγώ είμαι από ένα χωριό της Νιγρίτας, των Σερών, του Ζερβοχώρη. Α, Νιγρητιανή είναι η κυρία μας από εδώ. Τι μας έχεις κάνει? Εγώ έχω κάνει την κολυμπαρίνα που κάνουμε στην Νιγρίτα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματα στην Νιγρίτα, εκεί άμα πηγαίνεις. Λοιπόν, το όνομά σας. Από πού είστε? Γεια σου, Σταυρούλα μου. Ωραίο όνομα έχεις, Σταυρούλα. Από πού είσαι? Από εδώ, από το Ξώτη. Το Ξώτης. Γέννημα Θρέμα. Από ένα χωριό κατεβήκαμε εδώ. Από ποιο χωριό? Από το Χρονικό. Α, από το Χρονικό, ναι. Μάλιστα. Τώρα είμαστε εδώ. Εγκαταλείφθηκε το χωριό αυτό, ε? Ναι, εγκαταλείφθηκε. Λοιπόν, τι μας έχεις κάνει? Σας έχω κάνει λάχανο, μαύρο λάχανο με τα φασόλια. Α, είναι μια παραδοσιακή ποντιακή συνταγή αυτή, ε? Μάλιστα, μάλιστα. Και τσουκνίδες έκανα. Τσουκνίδες, ε? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το βράζουμε. Αχα. Με τι βάζεις μέσα? Βάζουμε μέσα λίγο σκόρδο, λίγο λαδάκι. Θα το δοκιμάσω, είμαι περίεργος. Πολύ σκόρδο έχει, ε? Ναι. Ωραία, θα το φάω τελευταίο αυτό. Όπως νομίζεις, όπως νομίζεις. Και λίγο μαϊντανό μετά, να μασίσω. Να φύγει η μυρωδιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας, από πού είστε? Σωτηρία, από εδώ, από το Ξώτης. Γεια σου Σωτηρία μου, και εσύ ωραίο όνομα, σπάνιο. Τι μας έχεις κάνει Σωτηρία μου εσύ? Εγώ έχω κάνει το λαβάς. Τι είναι αυτό, για πες μου λίγο. Ε? Χαψολάβα σου. Α, μάλιστα. Τι έχει μέσα αυτό? Ζύμωνε ψωμί, ναι. Αφήνε ένα κομμάτι ζυμάρι, ναι. Έφτιαχνε ένα μικρό έτσι ταψάκι και έβαζε παστά. Αυτό ψάρι είναι. Ψάρι. Α, είναι ατσούγεσαι. Παστομένα είναι. Α, είναι παστομένα. Με λίγη ντοματούλα και ρίγανη, ώσπου να ψηθεί το ψωμί αργούσε. Έφτιαχνε ένα τέτοιο γρήγορα, γρήγορα τρώγαμε. Α, είναι το junk food της εποχής, έτσι. Λοιπόν, η πίτσα σημερινή. Η πίτσα, μάλιστα. Να σε, τι άλλο έκανες? Πενιρλί. Α, έκανες και πενιρλί, μάλιστα. Ξέρεις να φτιάχνεις πενιρλί, ε? Καθώ την πόντια. Μπράβο, πόντια, μπράβο. Ωραία. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στην κυρία μας. Το όνομά σας? Θεανό. Γεια σου, ρε Θεανό μου. Και εσύ σπάνια ονόματα έχετε. Ας φωνάζουν η Νίτσα όμως. Θεανό έγινε Νίτσα, ε. Η μαμά μου το ξέρει αυτό. Έτσι. Θεανό σε βάφτισαν. Εγώ έχω φτιάξει τη λαχανιά. Η μαμά μου έφτιαχνε τα Χριστούγεννα. Θεανό, είσαι από πού είσαι, ε? Εγώ είμαι από ένα χωριό δίπλα εδώ, Άγιο Θανάσιο. Τι έκανες, Θεανό? Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο της μαμάς μου. Τι είναι αυτό δηλαδή? Λάχανο με χοιρινό κρέας. Α, λάχανο με χοιρινό κρέας. Έβαλες και καυτέρι μέσα? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και εδώ? Και εδώ είναι το κολοκύθι το ψημένο που φτιάχναν παλιά οι γιαγιάδες. Γλυκό είναι αυτό? Γλυκό. Γλυκό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Θεανό μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι όμορφα παιδάκι, ποιανού είναι αυτά τα παιδάκια? Είναι το εγγονάκι μου. Α, να σου ζήσει. Ωραία, εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Με λένε Στέλλα Παπαδοπούλου. Οι γονείς μου είναι από την Άγκυρα. Τι μας έχεις κάνει? Έκανα τις κρέπες, τα τσιριχτά τα ποντιακά. Τα τσιριχτά τα ποντιακά. Έκανα τα πισία. Πισία, ναι. Έτσι, ωραία. Και αυτά είναι Ντόναλτς. Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην κυρία μας. Με λένε Ερμιόνη. Γεια σου, Ερμιόνη μου. Είμαι από το διπλανό χωριό της Θαλασσιά και σας έχω κάνει χαλβά. Καταγωγή, ποντιακή. Ποντιακή. Μάλιστα. Τι μας έκανες? Έχω κάνει το σιμιγδαλένιο το χαλβά, αλλά τον έχω. Τον έχεις κάνει το δικό σου τρόπο. Ναι, έχω βάλει και κουβερτούρα για να το τρώνε τα παιδιά. Α, κυρίως τα παιδιά, ε. Ναι. Μάλιστα. Της πεθεράς αρέσει? Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Ερμιόνη μου. Ευχαριστώ. Εδώ στην κυρία μας, το όνομά σας. Ελισάβετ Πετροπούλου. Γεια σου, Ελισάβετ. Έχεις το όνομα της Βασίλισσας. Ναι. Ωραία, ωραία. Πού είσαι, Ελισάβετ, εσύ? Από το Κρομνικό. Α, εσύ και εσύ από το Κρομνικό, ε. Και ήρθαμε εδώ. Ήρθατε εδώ το 60 και μετά, ε. Εσύ εκεί γεννήθηκες? Στο Κρομνικό. Στο Κρομνικό, ε, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι μας έχεις κάνει? Να πούμε πρώτα της κυρίας. Ναι, ναι. Της γειτόνισσας, της Φωτίνης Καρασακαλίδου. Ήρθε η γειτόνισσα εδώ. Και τα... τα μελομακάρονα. Σαρμάδες, τι σαρμάδες είναι αυτοί? Μαύρο λάχανα και άσπρα. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ναι. Εγώ έκανα. Τι έκανες? Τα βαρένικα, ε. Mm-hmm. Εδώ τι είναι αυτό? Βραστάρ. Ωραία, τι άλλο έκανες? Εδώ έχει κρεμμυδοφούστορο. Θέλω να το δοκιμάσω αυτά που έκανες. Και εδώ τι έχεις? Εδώ έχουμε τανωμένο σούρβα. Έκανες και τανωμένο σούρβα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις.
Πολλά φαγητά μας έκανες, θα τα δοκιμάσουμε. Να είσαι καλά. Εδώ, στην κυρία μας, το όνομά σας. Αθηνά Γιαχουστίδου. Γεια σου, Αθηνά μου. Από πού είσαι, Αθηνά μου, εσύ? Είμαι ξανθιώτησα, αλλά είμαι χρόνια νύφη σε Ποντιακό Σόι. Α, έτσι, ε. Στην Ξάνθη μένεις? Όχι, μένουμε εδώ. Α, μένεις εδώ, στο Ξώτες, ε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας έχεις κάνει? Έχω κάνει χορτόπιτα. Εδώ. Έκανες κάτι άλλο, Αθηνά μου? Και πατατόπιτα. Α, έκανες και πατατόπιτα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Αθηνά μου. Λοιπόν, και τελευταία εδώ στον κύριό μας. Γεια σας, το όνομά σας. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος. Από πού είσαι, μπάμπη μου, εσύ? Από τη Γαλάνη. Από τη Γαλάνη, α, εδώ το διπλανό χωριό, ε. Τη Γαλάνη το Ξώτες. Τη Γαλάνη το Ξώτες. Τι έχεις φέρει φαγητό, μπάμπη μου? Ναι, σας έχω ετοιμάσει μια μιλόπιτα κλασική και αυτό είναι. Αυτό τι είναι? Το χαβίτς. Α, είναι το χαβίτς αυτό. Ποντιακό, ε. Να είσαι καλά, μπάμπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.